Παράκαιρα στη Σία, σήμερα επισκέπτομαι το ελληνικό σπίτι που αποτελεί ένα στολίδι των Ελλήνων εδώ στο Τορόντο και φιλοξενεί τους Έλληνες ενίκους του με μεγάλη αγάπη και στοργή. Όλα λάμπουν, όπως είδατε και στο βίντεο. Λάμπουν παντού και αυτό οφείλεται στην σκληρή δουλειά που κάνει το προσωπικό. Είναι ένας χώρος που δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από ένα ξενοδοχείο 5 αστέρων, χωρίς να υπερβάλλω. Γι' αυτό η αγάπη μας και η συμπαράστασή μας προς το ελληνικό σπίτι να είναι μια από τις πιο σημαντικές πράξεις της ελληνικής παροικίας. Σήμερα είμαστε προσκεκλημένοι στο ελληνικό σπίτι να συμμετάσχουμε στη γιορτή του πατέρα και της μητέρας και με την ευκαιρία να μεταφέρουμε τις όμορφες αυτές εκδηλώσεις και να δείξουμε στον κόσμο ότι αυτοί οι άνθρωποι της τρίτης ηλικίας είναι μέρος της παροικίας μας, μέρος της κοινωνίας μας. Κύριε Γαλιάτσο, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε σήμερα εδώ σε αυτή την εκδήλωση που κάνει το γυναικείο τμήμα του ελληνικού σπιτιού. Προσφέραμε ότι έτσι λίγο μια χαρά μέσα στους ενίκους. Πάντα γίνεται αυτό, γιατί έχουμε ένα πρόγραμμα Τρίτη και Πέμπτη και Κυριακή. Όλες οι κυρίες του γυναικείου τμήματος προσπαθούν να δώσουμε μεγάλη χαρά στους ενίκους μας, γιατί και αυτοί ταλαιπωρηθήκανε για 3 χρόνια με το COVID και τώρα με κάθε τρόπο προσπαθούμε να τους δώσουμε λίγη χαρά και λίγη ανακούφιση αυτών των χρόνων που είσαν κλεισμένοι μέσα. Αλλά θέλω να πω ότι το Ελληνικό Γεροκομείο είναι ένα ίδρυμα που πρέπει όλοι να το υποστηρίζουμε, γιατί όλοι περίπου θα το χρειαστούμε. Και να ξέρετε ότι περιμένει πολλοί κόσμος για να μπει μέσα σε αυτό το ελληνικό σπίτι που το έχουμε φτιάξει όλοι οι Έλληνες μαζί. Προσπαθήστε όσο μπορείτε να βοηθήσετε αυτό το σκοπό για το ελληνικό μας σπίτι. Να είστε όλοι καλά. Ευχαριστούμε, κύριε Καλιάτσο. Thank you. Κυρία Μακρυγιάννη, Πρόεδρε του Συλλόγου των Ενίκων του Σπιτιού, σεβαστοί και πάντα αγαπημένοι ένικοι, κυρίες και κύριοι, σας χαιρετώ. Εκ μέρους των κυριών μελών του γυναικείου τμήματος, σας καλωσορίζω και σας ευχαριστώ για την τιμή που μας κάνετε με την παρουσία σας. Όλοι εμείς που βρισκόμαστε σήμερα εδώ, σε αυτή τη φιλόξενη αίθουσα, συμμετέχουμε με πολύ σεβασμό και αγάπη σε μια εκδήλωση που είναι για μια διπλή γιορτή, για να γιορτάσουμε από κοινού τις αφιερωμένες ημέρες στη μητέρα και στον πατέρα. Για όλους εσάς που είστε τόσα χρόνια μαζί μας και έχετε πάρει ήδη στην καρδιά μας τη θέση πραγματικών γονιών, μια θέση που βιώνουμε και πάλι με τη γιορτή αυτή, αγαπημένοι και πάντα σεβαστοί μας μητέρες και πατέρες, σας ευχόμαστε όλες και όλοι να είσαστε καλά και να χαιρόμαστε τα χαμόγελά σας. Και τα λόγια αυτά με τη βεβαιότητα ότι εκφράζω τα αισθήματα όλων των κυριών των μελών του γυναικείου τμήματος. Κλείνοντας, θα ήθελα να επαναλάβω για μια άλλη φορά ακόμα πως θα είμαστε πάντα ανελιπώς πάντα δίπλα σας εδώ σε αυτή τη ζεστή ελληνική γωνιά, ώστε η ζωή σας να είναι χαρούμενη και ευχάριστη. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω την Πρόεδρο της Παναρκαδικής Ομοσπονδίας, την κυρία Νότα Ηλιοπούλου, που έφερε τα παιδιά έξω να χορέψουν, η οποία πάντα η προσφορά της είναι για το ελληνικό σπίτι. Την ευχαριστούμε για τα γαρίφαλα που μας έχει φέρει για να μοιράσουμε στις μητέρες και για όλα πάντα τη μεγάλη τη συμμετοχή που έχει για το ελληνικό σπίτι. Παράκονο τα δύο σου το άπονο, απόψε μου ματώνουν τη καρδιά. Εσύ αλλού μοιράζεσαι, για μένα πια δεν νοιάζεσαι, ανάπης τη καινούρια σου
φωτιά. Κι εγώ εδώ μπροστά στις μοναξιάς στο πανικό, να ψάχνω λίγη δύναμη να βρω, στην άκρη του γκρεμού να κρατηθώ. Κι εγώ εδώ χαράματα να γίζω το κενό, να σβήνω και να λέω ότι ζω, κι ακόμα πιο πολύ να σ' αγαπώ. Εγώ δεν θέλω να πω διάφορα ποίηματα, θα σας διαβάσω ένα του Νίκου του Καζαντζάκη από την αναφορά στον Γκρέκο για τη μάνα του. Οι ώρες που περνούσα με τη μητέρα μου ήταν γεμάτο μυστήριο. Καθόμασταν ο ένας αντίκρι στον άλλον, εκείνη σε καρέκλα, πλάι στο παράθυρο, και εγώ στο σκαμνάκι μου. Και ένιωθα μέσα στη σιωπή το στήθος μου να γεμίζει, να χορταίνει σαν να ήταν αγέρας ανάμεσά μας. Από πάνω ήταν η γαζία και όταν ήταν ανθισμένη η αυλή μοσκομύριζε. Αγαπούσα πολύ αυτά τα μικρά ευωδάτα κίτρινα λουλούδια. Τα έβαζε η μητέρα μου παντού. Στις κασέλες, στα εσώρουχά μας, στα σεντόνια μας. Όλη η παιδική μου ηλικία μύριζε γαζία. Μιλούσαμε πολλές ήσυχες κουβέντες. Όταν η μητέρα μου διηγότανε τον πατέρα της, το χωριό της και εγώ τους βίους των Αγίων. Κάθε Κυριακή που βάζουνε χρυσά ρούχα, βγαίνουνε οι Άγιοι. Αλήθεια λες? Και το καναρίνι από το κλουβί του μας άκουγε. Σήκωνε το λαιμό και γελαδούσε με μεθυσμένο, ευχαριστημένο, σαν να είχε κατεβεί από τον παράδεισο. Σαν να είχε αφήσει αυτή τη στιγμή τους Αγίους και ήρθε στη γη να καλοκαρδίσει τους ανθρώπους. Η μητέρα μου, η γαζία και το καναρίνι έχουνε σμίξει αχώριστα, αθάνατα μέσα στο μυαλό μου. Δεν μπορώ πια να μυρίσω γαζία, να ακούσω καναρίνι, χωρίς να ανέβει από το μνήμα της, από το σπλάχνο μου, η μητέρα μου, και να σμίξει στη μυρωδιά ετούτη με το κελάιδημα του καναρίνιου. Έχοντας στο μυαλό μου αποτυπωμένη την έκφραση των ενίκων και των φίλων που δημιούργησα μέσα και μέσα από το φακό του Odyssey TV, στο μυαλό μου έντονα συναισθήματα δημιουργήθηκαν για την αγάπη που θα πρέπει να δείχνουμε σε αυτούς τους ανθρώπους, να τους επισκεπτόμεθα, να τους κάνουμε να αισθάνονται ότι ήταν, είναι και θα είναι ενεργά μέλη της παροικίας μας. Η αγάπη μας, πιστεύω, για αυτούς τους συμπαρικούς μας που αγωνίστηκαν και έβαλαν τα θεμέλια σε ό,τι απολαμβάνουμε εμείς σήμερα και είμαστε περήφανοι για τα επιτεύγματά τους, πρέπει να είναι έμπρακτη. Πρέπει να εκφράζεται αυθόρμητα και να μην εκφράζεται μόνο στις γιορτές με τα ημερολόγια και τα εορτολόγια. Μια έκφραση αγάπης χρειάζονται αυτοί οι άνθρωποι. Μια επίσκεψη με ένα τριαντάφυλλο για μια γιαγιά και μια αγκαλιά σε έναν παππού θα είναι μια ένεση μακροζωίας. Είδα κάποια δάκρυα σε κάποιο παππού που περίμενε το γιο του μια άλλη μέρα έξω από το χώρο του ελληνικού σπιτιού
Μου λέει, γνωρίζω και τη μηχανή, το θόρυβο της μηχανής, το αυτοκίνητο. Ο Ανάτος έρχεται, μου είπε. Και τα δάκρυα κύλησαν όπως σηκωνόταν από το καροτσάκι της αναπηρίας του. Αν μπορούμε να δώσουμε μια χαρά τέτοια σε έναν συνάνθρωπό μας, θα είμαστε υπερήφανοι για όλη μας τη ζωή. Διότι για αναρρύθμιτους ανθρώπους σε όλο τον πλανήτη, η μοναξιά έχει εξελιχθεί σε θλιβερή πραγματικότητα της σύγχρονης ζωής. Γι' αυτό λοιπόν ας δώσουμε μια αγκαλιά και μια υπόσχεση ότι δεν θα τους ξεχάσουμε αυτούς τους ανθρώπους. Κι εγώ εδώ χαράματα να γίζω το κενό, να σβήνω και να λέω τι ζω, κι ακόμα πιο πολύ να σ' αγαπώ. Καλωσορίσατε στο τουρνό ποδοσφαίρου, το οποίο δημιουργήθηκε και οργανώθηκε προς τιμήν του Σταύρου του Μενεγάκη, ένα από τα πιο αγαπημένα πρόσωπα της ελληνικής παροικίας, το Ρόντο, που έφυγε νωρίς από τη ζωή. Εδώ βλέπουμε πάρα πολλούς εθελοντές, παιδιά τα οποία ήρθαν να τιμήσουν τη μνήμη, αλλά και τα χρήματα να διατεθούν για το Stroke and Heart Foundation. Καλησπέρα παιδιά, είμαι ο Νίκος από το Serrano Bakery εδώ. Έχουμε οργανώσει φέτος, actually το κάναμε και πριν 4-5 χρόνια, είναι soccer tournament για charity. Φέτος το κάνουμε στην μνήμη του πεθερού μου, το Σταύρο του Μενεγάκη, και όλα τα λεφτά που βλέπετε που έχουν πληρώσει ομάδες και οι φιλάθλοι που έχουν έρθει πάνε στο Heart and Stroke. Φέτος έχουμε 10 ομάδες, έχουμε και περίπου 120 με 130 παίχτες, και έχουμε μαζέψει τώρα, μέχρι τώρα, έχουμε μαζέψει $25,000. Και όλα αυτά που βλέπετε θα πάνε αμέσως στο Heart and Stroke. Και όλες οι ομάδες που βλέπετε εδώ σήμερα που έχουν έρθει, έχουν μαζευτεί μαζί παρέες, παιδιά Ελληνόπουλα, που έχουν φέρει ομάδες εδώ και παίζουν μεταξύ τους. Και όλοι είμαστε εδώ για ένα good cause, για charity, και hopefully next year το μεγαλώσουμε και το κάνουμε λίγο πιο μεγάλο. Γεια σας, είμαστε εδώ για το 2023 Heart and Stroke Foundation Soccer Tournoi. Ελάτε όλος ο κόσμος και του χρόνου πάλι να το κάνουμε μαζί για καλό σκοπό. Έχω φέρει και το γιο μου που είναι 13 χρονών να παίξει. Όλοι είστε πρόεδροι. Πώς είναι το όνομά σου, αγόρι μου? Ευάγγελος. Δυνατά. Ευάγγελος. Τι θέση παίζεις στο ποδόσφαιρο? What position do you play? Play center back. Center back. You score goals from that position, very difficult, right? Yeah, sometimes. Yeah, sometimes it's hard. So, do you play on a regular basis? Yeah, I play every day. Yeah. Okay, thank you for your time and enjoy the evening. Wow!